Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα vlog. Θα σας αφήσω να μαντέψετε τι μέρα είναι σήμερα. Αν μαντέψατε ότι είναι Πέμπτη, κάνετε λάθος, γιατί σήμερα είναι Δευτέρα. Και ξεκινάμε από εκεί ακριβώς που τελείωσε το προηγούμενο vlog, γιατί σήμερα θα βγούμε με την Κλεονίκη για μια τελευταία φορά πριν φύγει στην Αγγλία και θα πάμε σε ένα μαγαζί το οποίο το είχαμε βρει μέσω Instagram και μας κέντρισε το ενδιαφέρον και είπα ωραία ευκαιρία να τραβήξω κάποιο vlog και σήμερα για να μην κρατάω τα vlogs μόνο για τις μέρες Πέμπτη με Κυριακή. Ναι, είναι οι μέρες που συνήθως έχω περισσότερο χρόνο, αλλά καμιά φορά θέλουμε έτσι να έχει και πιο πολύ ενδιαφέρον ένα vlog και να έχει πιο πολλές εξόδους, να μην είναι μόνο σπίτι και δουλειές. Οπότε ευκαιρία σήμερα να γυρίσω ένα vlog και είμαι σίγουρη ότι θα γυρίσω και κάποια από τις επόμενες μέρες, θέλω να πιστεύω, γιατί έχουμε κάποια πλάνα για να κάνουμε κάτι, αλλά ακόμα δεν είμαι σίγουρη. Αν συμβεί θα σας γυρίσω και μία από τις επόμενες ημέρες. Καλή σας μέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα vlog. Όπως είδατε, έφαγα το πρωινό μου πριν από λίγες ώρες. Σε λίγες ακόμα ώρες θα φάμε το μεσημεριανό μας. Δοκίμασα για πρώτη φορά αυτό εδώ πέρα το γιορτάκι της Δέλτα, το οποίο ήταν μέσα με κορινθιακή σταφίδα, με βρώμη και κάτι τέτοια. Νομίζω ότι είχα να δοκιμάσω κάτι τέτοιο πάρα πολλά χρόνια. Μας το έδωσαν οι δικοί μας και μας έδωσαν και αυτά με την πρωτεΐνη. Ήταν καλούτσικο, δεν τρελάθηκα κιόλας. Θα προτιμούσα να βάλω μόνη μου μέσα βρώμη και φρούτα ή να βάλω μέσα τις νυφάδες φαγόπυρων που είναι έτσι πιο crunch, πιο ωραίες, αλλά δεν ήταν και κακό παράλληλα και είναι πολύ χαμηλό σε θερμίδες και λιπαρά, οπότε καλό από τη μία, αλλά δεν μπορώ να πω ότι θα με κρατήσει και για ώρες, δηλαδή ένα γιορτάκι τέτοιο για πρωί δεν με κρατάει. Εν πάση περιπτώσει δεν θα φάμε πάρα πολύ αργά για μεσημεριανό, οπότε πιστεύω ότι με κρατήσει μέχρι τότε. Έχω βάλει εντωμεταξύ και πλυντήριο, οπότε περιμένω να τελειώσει για να το απλώσω και στο ενδιάμεσο κάνω κάποιες άλλες δουλειές. Είπα να σας μιλήσω και εδώ πέρα και ελπίζω ότι θα προλάβουμε να φάμε νωρίς. You don't even know me like that. Are you past my time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night. Throwing drinks back. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring, 'cause I'm nervous. It's you. Λοιπόν, στο σπίτι δυστυχώς δεν πρόλαβα καθόλου να βγάλω το outfit της ημέρας σε φωτογραφία ή έστω το make-up της ημέρας, όπου σήμερα βάφτηκα και με σκιές και τέτοια και eyeliner που είχα πάρα πολύ καιρό να βαφτώ, έτσι να βάλω λίγο χρώμα με σκιές στο μακιγιάζ μου. Δεν πειράζει όμως, τι να κάνουμε. Πήγαμε λοιπόν σε ένα μαγαζί στα Πεύκα. Συνειδητοποίησα βλέποντας τη σελίδα τους στο Instagram ότι ανοίξανε πρόσφατα και την ταράτσα τους πάνω που σερβίρουν ποτάκι. Και πήγαμε εκεί πέρα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το μαγαζάκι. Πάρα πολύ ωραία η ταράτσα, έτσι σε λευκές και ροζ αποχρώσεις. Ήταν πολύ χαλαρά γιατί ήταν Δευτέρα βραδάκι. Το προσωπικό ήταν πάρα πολύ ευγενικό. Τα κοκτέιλ που πιάμε πάρα πολύ νόστιμα. Εγώ πήρα ένα Mai Tai και μου άρεσε πάρα πολύ. Και τώρα πήγαμε απ' έξω να τσιμπήσουμε. Θα κάνουμε
κάνουμε λίγο γουνίτσα. Εγώ πήρα που λέτε από τον Σαβίκο έναν αργής και ότι πήρε μπόλικα πραγματάκια. Παρ' όλα αυτά πήραμε και κάποια κομμάτια γλυκών να δοκιμάσουμε από το Tender Pastry Shop, γιατί πάνω δεν επιτρεπόταν να πάρεις γλυκό, δεν σερβίγανε πάνω στον πανόροφο γλυκό. Οπότε αφού πήγαμε θέλαμε να το δοκιμάσουμε, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπάμε. Να σας δείξω τι θα φάμε σε πολύ πολύ λίγο, αλλά για την ώρα θα σας καληνυχτήσω γιατί θα αλλάξω ρούχα και θα δούμε καμιά σειρά τρώγοντας. Θα τα πούμε μία από τις επόμενες ημέρες. Δείτε λοιπόν τι παρήγγειλε εδώ πέρα το αγόρι μου. Ένα μπιφτέκι, μία παντσέτα, μία πίτα που βρίσκεται εδώ μέσα και νομίζω ένα γιαουρτλού χοιρινό, κάτι τέτοιο. Να το, ένα τέτοιο σάντουιτς. Και εγώ παρήγγειλα αυτό εδώ πέρα το ταπεινό αργής που έχει μέσα σουβλάκι κοτόπουλο. Εντάξει, σήμερα φάγαμε σουβλάκια, δεν πειράζει. Αυτό είναι κοτόπουλο, το μεσημέρι για να τα χοιρινά. Τέλος πάντων, ήθελα κάτι έτσι πιο μικρό, πιο μαζεμένο για βράδυ. Και τώρα θα σας δείξω τι άλλο πήραμε από το μαγαζί με τα γλυκά. Έχουμε και λέμε, πήραμε ένα carrot cake, ένα red velvet και ένα Oreo cake. Προφανώς αυτά θα καταναλωθούν τις επόμενες μέρες, μέσα στις επόμενες μέρες. Είναι τρίτη απογευματάκι και μαντέψτε για πού ετοιμαζόμαστε. Πάμε παραλία. Δείτε εδώ μαλλί. Έτοιμη. Και επιτέλους βρήκα και το κατάλληλο φόρεμα για την παραλία που είναι αυτό εδώ. Το οποίο ήταν πολύ κοντό για να το φορέσω. Κάπου έξω όταν το πήρα, οπότε λέω ας το αξιοποιήσω τουλάχιστον στην παραλία. Και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Από εδώ και πέρα θα βλογκάρω με το κινητό μου, γιατί την κάμερα εννοείται θα την αφήσω σπίτι και το κινητό με μεγάλη επιφύλαξη το παίρνω μαζί μου. Και φύγαμε για παρομή, γιατί κοντεύει 5 η ώρα και δεν θέλω να πάμε πάρα πολύ αργά. Δεν είναι κανείς, ο καιρός έχει συνεφιάσει και η θάλασσα έχει κυματάκι. Μιλάμε μεγάλη επιτυχία το σημερινό. Δεν πειράζει, τουλάχιστον δεν θα κοκκινήσουμε από τον ήλιο που δεν υπάρχει. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε γυρίσει από τη θάλασσα. Τελικά, παρά το γεγονός ότι είχε συννεφιά και το πήγαινε για βροχή, ήταν πάρα πολύ ωραία και ζεστή η θάλασσα και το απολαύσαμε φούλου. Κάναμε ένα απογευματινό μπάνιο που, ξέρετε, δεν είμαι τρελή φαν των απογευματινών μπάνιων, αλλά ήταν ωραία έτσι, πολύ χαλαρά. Ήμασταν μόνο εμείς και κάνα δύο παρέες ακόμα. Γυρίσαμε τώρα σπιτάκι, έχουμε κάνει και τα μπάνια μας. Και ετοιμαζόμαστε να φάμε το βραδινό μας. Γιατί ξέρετε, με το κολύμπι σε πιάνει έτσι μια πείνα. Έχω βάλει και το δεύτερο πλυντήριο της ημέρας, το πρώτο μου στέγνωσε κιόλας. Έβαλα και τις πετσέτες μας κατευθείαν με το που ήρθαμε από τη θάλασσα για πλύσιμο, για να είναι έτσι καθαρές για την επόμενη φορά, άμα υπάρξει. Και τώρα, πριν να ετοιμάσω να φάμε, λέω να ξεβάψω, να κόψω και να λιμάρω τα νύχια μου, τα οποία μακρύναν πάρα πολύ και ήρθε ο καιρός τους να γίνουν πολύ πιο κοντά. Εμείς θα τα ξαναπούμε μία από τις επόμενες ημέρες που θα ξαναβλοκάρω, όχι αύριο, γιατί αύριο έχω μπόλικη δουλίτσα, αλλά θα τα πούμε σίγουρα μία από τις επόμενες μέρες. Τα φιλιά μου. Καλημέρα σας! Έχουμε μέρες να τα πούμε. Είναι Παρασκευή. Πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό που δεν ξεκίνησα το vlog μου Πέμπτη και παραλίγο να μπερδευτώ και να πω καλώς ήρθατε σε άλλο ένα vlog, έτσι. Γιατί νομίζω ότι σήμερα ξεκινάμε, αλλά όχι, δεν ξεκινάμε σήμερα. Είχαμε ξεκινήσει από την Δευτέρα. Σήμερα λοιπόν είμαστε πάρα πολύ χαλαρά στο σπίτι. Δεν θα βγούμε. Χθες πήγαμε στο σούπερ μάρκετ και τα συναφή. Και έχουμε καθαριότητα σπιτιού γιατί πρέπει να γίνει έτσι κι αλλιώς, αλλά και γιατί περιμένουμε αύριο κόσμο στο σπίτι, οπότε θέλουμε το σπίτι να είναι πεντακάθαρο, γλυμμένο, καθαρό. Το ίδιο και το μπαλκόνι, γιατί προφανώς θα βγούμε και στο μπαλκόνι. Αυτό όμως θα γίνει το απόγευμα, μαζί με κάποια μαγειρέματα που πρέπει να κάνω το απόγευμα. Σήμερα λοιπόν, για μεσημεριανό, θα φάμε κάτι πάρα πολύ υγιεινό, πάρα πολύ.
πολύ υγιεινό. Θα κάνω πατάτες au gratin που έχω να τις κάνω από το Πάσχα. Μάλιστα, κάποιοι μου ζητήσατε και συνταγή. Θα σας την κάνω τη συνταγή σε κάποιο what it is a day προφανώς. Γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολη. Σίγουρα δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Πολύ ευχαριστώ. Θα σας δείξω και εδώ πάνω κάτω τι βάζω. Έτσι κι αλλιώς σας είχα δείξει και τότε το Πάσχα. Και αυτό θα φάμε. Δεν θα φάμε κάποιο κρέας. Και τέτοια θα είναι το κυρίως μας γεύμα. Και σκεφτόμαι να το κάνω μάλιστα και σε μεγάλο πυρέξ. Για να μείνει και για κάποιες άλλες ημέρες. Και λέω ότι δεν θα είναι υγιεινό, γιατί δεν θα είναι υγιεινό. Γιατί έχει μέσα αρκετή κρέμα γάλακτος. Για μια μικρή ποσότητα θέλεις μια μικρή κρέμα γάλακτος. Αλλά μάλλον εδώ μπορεί και να χρειαστεί δύο. Θα δω ανάλογα με το πώς είναι το αποτέλεσμα, πώς ακριβώς θα το κάνω. Πάμε λοιπόν να το ετοιμάσουμε σιγά σιγά και θα ξαναμιλήσουμε στη συνέχεια μετά την καθαριότητα και όλα αυτά. Άκυρα εντελικά αύριο να μας σχέδια. Αναβλήθηκαν για κάποια άλλη μέρα γιατί στους φίλους μας κάτι έτυχε. Οπότε, μιας και ήδη ήμουνα σε mood για να φτιάξω ένα γλυκό σήμερα, αποφάσισα να μην φτιάξω τελικά το cheesecake όμως. Και είπα να φτιάξω ένα παγωτό, ένα έτοιμο παγωτό από αυτά του Γιώτη, το οποίο το είχα πάρει την ίδια περίοδο που σας είχα φτιάξει εκείνο το βίντεο στο κανάλι που έφτιαξα σπιτικό παγωτό χρησιμοποιώντας δύο μόνο υλικά. Και είχα πάρει εκείνες τις μέρες και ένα τέτοιο έτοιμο παγωτό του Γιώτη από το σούπερ μάρκετ για να το δοκιμάσω και αυτό. Τόσο καιρό ανοίγω το πάντρε και κοιτιόμαστε με το παγωτό. Είπα γιατί όχι, αφού είχα έτσι και αλλιώς τη διάθεση να φτιάξω κάτι σήμερα, κάποιο γλυκό. Ας φτιάξω αντί για το cheesecake το παγωτό. Οπότε με πήρε λίγο ύπνο στον καναπέ και ξύπνησα το απογευματάκι με όρεξη για να φτιάξω αυτό εδώ το παγωτό. Είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή στην κατάψυξη. Βγήκε πάρα πολύ αφράτο. Γέμισε τα δύο εκείνα τα τάπερ που είχαμε φτιάξει το παγωτό, το σπιτικό. Συν ένα πιο μικρό. Πάρα πολύ αφράτο. Τώρα γευστικά δεν ξέρω γιατί δεν το δοκίμασα πάρα πολύ. Ήταν σαν σαντιγί, έτσι. Πάρα πολύ αφράτο. Και περιμένω τώρα 3-4 ώρες αργότερα θα το δοκιμάσουμε. Ίσως εκείνο το μικρό το τάπερ να γίνει και πιο γρήγορα, θα δούμε. Και δεν κάναμε κάτι άλλο, απλά καθαρίσαμε το σπίτι και έχουμε μείνει έτσι σε διάθεση χαλάρωσης για βράδυ. Πιθανό να τσιμπήσουμε και κάτι αργότερα, αλλά δεν ξέρω τι θα είναι αυτό ή πότε θα είναι αυτό. Αλλάξαν τα σχέδιά μας δυστυχώς. Και εγώ είχα πει θα σας δείξω το cheese και πολύ καιρό έχω να το κάνω. Δεν πειράζει όμως, θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε για τη συνταγή, την έχω δείξει στο παρελθόν στο κανάλι και θα σας βάλω το link από κάτω. Πάτε να το τσεκάρετε όσο θέλετε, θα τη βάλω και να περνάει από εδώ πάνω αν μπορώ. Και αυτά, νομίζω ότι θα σας αφήσω για σήμερα εδώ πέρα γιατί πραγματικά δεν ξέρω αν θα κάνουμε κάτι άλλο στη συνέχεια και θα τα ξαναπούμε μία από τις επόμενες μέρες όπου θα ολοκληρωθεί αυτό εδώ το vlog. Τα φιλιά μου! Follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head.
Καλησπέρα, Σάββατο λοιπόν σήμερα και κανονικά δεν είχα σκοπό να βλογκάρω, αλλά θα βγούμε σήμερα, θα πάμε μια βολτούλα. Θα πάμε αρχικά να πάρουμε κάποια πραγματάκια, κυρίως κάποιες λάμπες που μας έχουν καεί από το σπίτι που λέμε καιρό να το κάνουμε και κάποια πραγματάκια που έχουμε παραγγείλει. Και αργότερα μάλλον θα πάμε για ένα καφεδάκι ή ποτάκι έτσι λίγο πιο νωρίς, κατά τις 8 δηλαδή, 8 και οπότε τώρα ετοιμάζω να φάμε και επειδή μάλλον δεν θα προλάβω να βαφτώ μετά, θα κάτσω να βαφτώ τώρα και μετά θα διορθώσω, απλά θα κάνω τις τελευταίες λεπτομέρειες του μακιγιάζ μου για να είμαστε έτοιμοι να φύγουμε ακριβώς μετά το φαγητό. Πάω λοιπόν να ξεκινήσω να κάνω το γνωστό μακιγιάζ μου που δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Είστε έτοιμοι? Λέτε, έκανα δύο λάθη πριν φύγω από το σπίτι. Το πρώτο λοιπόν λάθος ήταν ότι έβαλα αυτά τα παπούτσια. Γιατί όπως σας έχω πει και σε προηγούμενο vlog, αυτά τα παπούτσια μου ψιλοβγαίνουν γιατί είναι αρκετά χαλαρά τα λουράκια τους. Και σήμερα έκανα και το μπανάκι μου πριν φύγουμε, έβαλα και τις κρέμες μου στα πόδια. Και τώρα γλιστράνε απίστευτα πολύ τα πόδια μου. Γιατί φυσικά είναι μιούλ και δεν είχε κάτι και να το σταματήσει στο πίσω μέρος. Καλύτερα να είχα βάλει τα flat-flat που έχω. Το δεύτερο λάθος που έκανα ήταν να βάλω gloss πάνω από το κραγιόν μου. Γιατί σκέφτηκα ότι φαινόταν πάρα πολύ matte το χρώμα που έβαλα στα χείλη, το οποίο παρεμπιπτόντως το τέριαξε και με την μπλούζα. Το λάθος λοιπόν στο ότι έβαλα gloss πάνω από το κραγιόν μου έγινε στο γεγονός ότι πρέπει να φορέσω μάσκα για να μπω μέσα στα Leroy και γενικά μέσα στα καταστήματα. Αυτή τη στιγμή ότι πετάχτηκε μέχρι το Media Markt, οπότε εγώ δεν μπήκα μέσα. Και αν προλάβουμε να πάμε στο Leroy, αν γιατί πλησιάζει η ώρα που κλείνουν τα καταστήματα και δεν θα μπούμε τελευταία στιγμή μέσα, πρέπει να βάλω τη μασκούλα μου και ελπίζω να μην γίνω καραγκιόζης, γιατί μετά θέλω να πάμε για ποτάκι. Κατά τα άλλα, μου αρέσει το κραγιόν και είπα να βάλω έτσι κάτι έντονο μετά από πάρα πολύ καιρό. Ένας ακόμη λόγος που μετά νιώσα που έβαλα τον gloss από πάνω είναι γιατί είχα ξεχάσει πόσο πολύ καίει. Παιδιά, καίει, όχι αστεία. Είναι το gloss αυτό από τα NYX, από την NYX. Δεν θυμάμαι το όνομα του αυτή τη στιγμή, θα σας το βάλω από κάτω. Νιώθω λες και βούτυξα τα χείλη μου σε πιπέρι καγιέν. Το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, αλλά πω πω Παναγία μου, με το που το έβαλα άρχισα να φλέγομαι. Γιατί γενικά τα πάρα πολύ matte κραγιόν στα χείλη τα κάνουν τα χείλη έτσι πάρα πολύ ζαρωμένα, πάρα πολύ. Τα μικραίνουν και τα κάνουν λίγο άσχημα ώρες-ώρες, ειδικά για όσους έχουν ξηρά χείλη όπως εγώ. Τώρα τελευταία έχω συνηθίσει με τα πιο creamy κραγιόν, οπότε τα μάτια μου φαίνονται λιγάκι υπερβολικά. Οπότε είπα βάλω λίγο γκλωσάκι να του ζωντανέψω λιγάκι το χρώμα και γενικά να κάνω τα χείλη να φαίνονται λίγο πιο normal στο φυσιολογικό τους πάχος και όχι ζαρωμένα και μαζεμένα όπως φαίνονται συνήθως με τα matte κραγιόν. Αλλά ναι, το μετάνιωσα. Όμως το χρώμα είναι πολύ ωραίο, δεν μπορείτε να πείτε. Σας το γράψω και αυτό από κάτω γιατί δεν θυμάμαι καθόλου, καθόλου την απόχρωση.
που έχετε πολύ καλά να καταλάβετε, ακόμα δεν έχω αλλάξει ρούχα και γι' αυτό είμαι στο όρθιο και δεν κάθομαι στον καναπέ μας. Πήγαμε λοιπόν μόνο στο ένα μαγαζί που θέλαμε να πάμε, γιατί το άλλο δεν το προλάβαμε, καθώς το πρώτο είχε πάρα πολύ κόσμο. Και μετά κατεβήκαμε προς το Μέγαρο Μουσικής και πήγαμε στο Allegro, που έχουμε πάει και άλλες φορές, σας το έχω δείξει, αλλά ήταν η πρώτη φορά που καθίσαμε στο Roof Garden του Allegro, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Σε περίπτωση που θέλετε να πάτε και δεν έχετε ξαναπάει, να ενημερώσω ότι τώρα με την κατάσταση με τον κορονοϊό υποχρεούστε να φοράτε μάσκα μέσα στο ασανσέρ, οπότε πρέπει να έχετε μαζί σας μια μάσκα, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσετε να ανέβετε πάνω στο Roof Garden, και ο μόνος τρόπος για να πάτε εκεί πέρα, όπως ξέρω, είναι μέσω του ασανσέρ. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και στη συνέχεια πήγαμε μια μικρή βολτίτσα, συναντήσαμε και ένα φίλο μας και τα είπαμε λιγάκι, δώσαμε ραντεβού για μια άλλη μέρα που θα έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο και γυρίσαμε στο σπιτάκι. Οπότε, εγώ θα σας αφήσω κάπου εδώ και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη πιο συγκεκριμένα, με ένα νέο vlog και την επόμενη Κυριακή με ένα νέο βιντεάκι διαφορετικού περιεχομένου, γιατί επιστρέφουν τα κυριακάτικα βίντεο, ναι! Λοιπόν, ραντεβού λοιπόν την επόμενη Πέμπτη, αλλά και στις 6 του μηνός που θα ανέβει το πρώτο κυριακάτικο βιντεάκι. Μέχρι τότε να είστε καλά, φιλιά πολλά από μένα, γεια σας!